Νέος τρόπος υπολογισμού για το εφάπαξ του δημοσίου ενδεχομένως να υπάρξει από το νέο χρόνο, με μικρότερες απώλειες για τους δικαιούχους από όσες προβλέπει το αρχικό σχέδιο. Για αυτή την πολύ σημαντική είδηση θα μας ενημερώσει η Χριστίνα Νικολαίδου. Καλησπέρα, Χριστίνα. Καλησπέρα, Σπύρο. Οι αλλαγές που προωθεί το Υπουργείο Εργασίας, και βέβαια πρέπει να πάρει και το OK από την Τρόικα, έχουν δύο στόχους. Αφενός να περιορίσουν τις απώλειες, γιατί είναι δεδομένες σημειώσεις στα εφάπαξ που θα χορηγηθούν από 1η-1η του 2014, και αφετέρου να περιορίσουν τις αποκλίσεις που μπορεί να υπάρχουν στα εφάπαξ από χρονιά σε χρονιά. Σύμφωνα λοιπόν με το σχέδιο του Υπουργείου Εργασίας, υπολογίζεται ένα συντελεστής βιωσιμότητας ανά δεκαετία. Θα εξετάζουν δηλαδή τα έσοδα και τις εισφορές στα ταμεία τα τελευταία 10 χρόνια και όχι κάθε χρόνο. Έτσι, όπως βλέπουμε και στην κάρτα, από 1η-1η του 2014 το μέσο ποσό του χορηγούμενου εφάπαξ θα κυμαίνεται από 17 έως 19.000 ευρώ. Να θυμίσουμε ότι σήμερα είναι περίπου 30.000, ενώ ο μέσος όρος αναμονής υπολογίζεται στους 15 μήνες. Ωστόσο, υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή με τις 40.000 εκκρεμείς αιτήσεις με τα εφάπαξ. Σύμφωνα με τα σενάρια και τις πληροφορίες που έχουμε, αυτοί οι οποίοι θα γλιτώσουν τις νέες περικοπές είναι όσοι έχουν καταθέσει πράξη συνταξιοδότησης μέχρι το Σεπτέμβριο του 2012. Βλέπουμε εδώ ποιοι λοιπόν γλιτώνουν τη μείωση βάση των σεναρίων. Όσοι έχουν καταθέσει πράξη συνταξιοδότησης μέχρι το Σεπτέμβριο. Αντίθετα, όσοι έχουν καταθέσει πράξη συνταξιοδότησης μέσα στο 2013, το πιθανότερο είναι, Σπύρο, να υποστούν τη μείωση που είπαμε πριν, που θα είναι η τρίτη κατά σειρά. Θα ακούσουμε τι είπε και στο Sky ο υπουργός ο κύριος Βρούτσης. Εγώ πάντως επισημαίνω τον αστερίσκο που έβαλε στην αρχή του ρεπορτάζ σου, εφόσον το εγκρίνει η Τρόικα. Να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Βρούτσης. Πρόκειται για μια σημαντική διαχρονική αλλαγή, η οποία διασφαλίζει όχι μόνο ότι δεν θα ξαναγεννηθούν ελλείμματα, αλλά και ότι οι επόμενες γενιές θα μπορέσουν και αυτές να λάβουν τις παροχές αυτές. Ειδικά για το εφάπαξ των δημοσίων υπαλλήλων, προσπαθούμε να επιμερίσουμε σε ορίζοντα δεκαετίας τις συσσωρευμένες μέχρι σήμερα οφειλές. Με τον τρόπο αυτό η προσαρμογή θα είναι όσο το δυνατόν πιο ήπια και πιο δίκαιη. Καθώς δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι αναλογιστικές μελέτες έδειξαν ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι μέχρι πρότινος απολάμβαναν εις βάρος των επόμενων γενεών εφάπαξ 70, 80 και 90% περισσότερο από αυτό που τους αναλογούσε.